Κάποια συγχαρητήρια βέβαια σε όλα τα μέλη. Σε όλα τα μέλη. Κάνει και παιδί. Να σας φωτίσω λίγο. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Τριανταφυλιάν Βάρ είναι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Καθαρισμού Δημοτικών Γυμνασίων και Ηλικίων Νομού Ημαθίας. Και αφού σας καλησπερίσουμε, να σας δώσουμε τον προτέροντα συγχαρητήρια για την κοινωνική δράση που επιτελείτε σήμερα, να μας πείτε δύο λόγια για την έμπνευση που είχατε για να κάνετε αυτή την εκδήλωση σήμερα και το τι ανταπόκριση υπάρχει, αλλά και τι στόχους έχει. Τίποτα. Η έμπνευση είναι ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον συνάνθρωπο και εμείς είμαστε μητέρες εργαζόμενες και αποδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό ήταν μια δράση που το θέλαμε καιρό να την κάνουμε και νομίζω ότι τώρα λόγω των γιορτών ήταν η καλύτερη ευκαιρία. Να διευκρινίσουμε ότι είναι μια δράση κοινωνικού περιεχομένου που αφορά την ενδυνάμωση του κοινωνικού παντοπολίου της πόλης. Φυσικά. Τι σημαίνει αυτό, είναι λόγω των εορτών, είναι μια κίνηση που πρέπει να υιοθετήσουν ή σε άλλες περιόδους και άλλη συλλογή. Νομίζω καθημερινά θα πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά δυστυχώς το σωματείο μας και οι εργαζόμενοι είμαστε τόσο χαμηλόμιστες που αν είχαμε την δυνατότητα θα το κάναμε φυσικά και κάθε μέρα. Σας βλέπω πολύ συγκινημένοι. Θα κλείσω με αυτό. Έπαιξαν ρόλο τα παιδιά, όλα που μαζεύτηκαν εδώ και έδωσαν ένα νέο τόνο, ένα διαφορετικό τόνο στην εκδήλωση. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει 4 παιδιά, ξέρω από τις δυσκολίες και αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες που έχουν τα κατώτερα στρώματα ανθρώπων. Μια ευχή. Καλές γιορτές. Μια ευχή. Καλές γιορτές με υγεία και ευημερία, αλληλεγγύη και κατανόηση προς τον συνάνθρωπο. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανώτερα προσθετικά, έτσι ώστε η περιοχή, αυτό το αγαθό που λέγεται κοινωνικό παντοπολείο, να το έχουν για τα επόμενα χρόνια. Ευχήμα. Θέλω ιστορικά να αναφέρω ότι ζήσαμε, τώρα θα μου πείτε ενδεχόμενα να σας θυμίσω κάτι που το έχει πει και ο συγχωρεμένος ο Χριστόδουλος, ο παλιός μας ο Αρχιεπίσκοπος, με την έννοια αυτιά, ότι τι είμαστε εμείς, είμαστε ένας λαός που στη διάρκεια των ετών έχει προχωρήσει και με την Ορθοδοξία. Αρχή και όλα τα επόμενα μετά. Μα η Ορθοδοξία, η Χριστιανοσύνη δηλαδή, έχει την αγάπη. Και έχει βεβαίως μέσα στις παραγωγές και στις διδαγές και αυτό. Άρα,